Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι τα 51 χρόνια από τον ηρωικό, φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλώντας δύναμη από τα συνθήματά του που παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ. Και η αιματηρή καταστολή του Πολυτεχνείου, οι θυσίες του, έδωσαν δύναμη για τις επόμενες μάχες. Και αυτό αποδεικνύει η μαζική συμμετοχή εργαζομένων, λαού και νεολαίας όλες αυτές τις δεκαετίες στην αντιμπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Εκεί που ζωντανεύουν ξανά και ξανά τα επίκαιρα όσο ποτέ συνθήματα «Έξω είπα, έξω το ΝΑΤΟ» που κοσμούσαν τις πύλες του Πολυτεχνείου στη διάρκεια του τριήμερου ξεσηκωμού. Ιδιαίτερα φέτος αποκτούν ξεχωριστή σημασία σε συνθήκες που οι ανελαίτοι ανταγωνισμοί είπα ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υποδιαμόρφωση ευρασιατικό υπεριαλιστικό στρατόπεδο έχουν φτάσει κυριολεκτικά σε πρωτόγνωρα επίπεδα, δυναμώνοντας τη φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή με τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Και η χώρα μας έχει ενεργό εμπλοκή στο υπεριαλιστικό μακελιό με την ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που την έχει απογειώσει αλλά και των άλλων κομμάτων που στοιχίζονται με τα ευρωατλαντικά συμφέροντα. Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα ορμητήριο πολέμου αλλά και πιθανό στόχο αντιπίνων. Στέλνονται στρατιωτικό προσωπικό και μέσα στο στόμα του λύκου στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο και όπου χρειαστούν τα συμφέροντα τα εθνικά των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών κολοσσών. Και όπως διαβεβαίωσε η κυβέρνηση, αυτή η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς θα συνεχιστεί και με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως άλλωστε είχε συμβεί και στην προηγούμενη θητεία του Τραμπ, τόσο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με του ΣΑΝΕΛ, όσο και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Όλοι μαζί εξάλλου υπερασπίζονται αυτούς τους σχεδιασμούς για την αναβάθμιση της θέσης των επιχειρηματικών κολοσσών της ενέργειας, των κατασκευών, των εφοπλισμών, μοιράζονται το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας, ώστε να γίνει κόμβος μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων για το μοίρασμα της υπεριαλιστικής λίας. Για αυτά τα συμφέροντα, οι στρατευμένοι νέοι, παιδιά του λαού, εκτίθενται σε τεράστιους κινδύνους που έχουν προκαλέσει δίκαια τις αντιδράσεις φαντάρων και αξιωματικών. Και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει κάθε δίωξή τους. Η ιστορική πείρα όμως της περίοδου της δικτατορίας 1967-1974 διδάσκει ότι καμία υπεριαλιστική συμμαχία δεν μπορεί να προστατεύσει τις ζωές μας, δεν θωρακίζει την άμυνα της χώρας, δεν αποτελεί ασφάλεια για την ειρήνη των λαών της περιοχής. Την περίοδο της δικτατορίας, παρά τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, αποδείχθηκε ότι μόνο κινδύνους εγκυμονεί για τους λαούς, όπως έδειξαν οι κατοπινές εξελίξεις και ειδικότερα η τραγωδία της Κύπρου και η συνεχιζόμενη σημερινή κατοχή της από την Τουρκία. Τα δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται για τις υπέρογγες πολεμικές δαπάνες στο όνομα των νατοϊκών υποχρεώσεων και σε συνθήκες τροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολεμική οικονομία και στο όνομα βέβαια των νατοϊκών υποχρεώσεων σηματοδοτούν νέους κόφτες στις κρατικές δαπάνες για μισθούς, υγεία, παιδεία, μέτρα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας. Και βέβαια δεν βγαίνουν όλοι χαμένοι. Τη στιγμή που οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις μετράνε ρεκόρ κερδοφορίας, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες στενάζουν από τα κύματα της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς του ρεύματος, από τους φόρους. Και αυτό δεν είναι μία παρέκκληση ή η ασυδοσία της οικονομίας της αγοράς, αλλά η κανονικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι νέες και οι νέοι ζουν με την ανασφάλεια για το μέλλον τους, με την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, το απλησίαστο κόστος στέγασης, την εργασιακή ζούγκλα. Και αυτή είναι η πιο ασφικτική μορφή ανελευθερίας, που συνοδεύεται πρώτε από την κρατική καταστολή και πότε από τα δίχτυα της παραπλάνησης και της ενσωμάτωσης. Όμως, το σύνθημα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία,
αποκτά ζωντανό περιεχόμενο μέσα στους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας μας, ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που τους πνίγει. 51 χρόνια μετά, ο αγώνας, τα οράματα του φοιτητικού και εργατικού λαϊκού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, που ποτίστηκε με τις θυσίες των μελών και στελεχών του ΚΚΕ, της ΚΝΕ, άλλων αγωνιστών και αγωνιστριών, αποτελούν πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων. Η αλήγιστη στάση τους στα κρατητήρια και τα βασανιστήρια, στις φυλακές και τις εξορίες, η ασίγαστη προσπάθεια οργάνωσης αντιδικτατορικής πάλης σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές εργατογειτονιές, που βέβαια απαιτούσε βαριές θυσίες, έδωσε πνοή και κουράγιο στο λαό και την πάλη του σε συνθήκες βάναυσης κρατικής καταστολής. Η δράση τους έδωσε ανατρεπτικό περιεχόμενο στους αγώνες, έπαιξε καταρρυκτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πάλης και στην κορύφωσή της το 1973, με τις καταλήψεις στη Νομική το Φλεβάρι και στο Πολυτεχνείο το Νοέμβρη. Ο ξεσηκωμός όμως του Πολυτεχνείου απέδειξε και ότι ο αρνητικός σχετισμός δύναμης αλλάζει. Αλλάζει όμως μόνο από την οργανωμένη δράση των εργαζομένων του λαού της νεολαίας. Γιατί ο λαός και η νεολαία συγκρούστηκαν με έναν ισχυρό αντίπαλο, τη Χούντα των Συνταγματαρχών, τις διεθνείς και εγχώριες συμμαχίες της, τον ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Συγκρούστηκαν όμως και με τις ειρήνες της αναμονής και της υποταγής στο όνομα τότε του ρεαλισμού, δηλαδή με τα αστικά κηρύγματα που επιχειρούσαν να παρουσιάσουν τη Χούντα ως άτρωτη και να περιορίσουν τα αιτήματα σε ανώδυνα κανάλια για το βάρβαρο σύστημα και την καπιταλιστική εξουσία. Παρά τη συστηματική προσπάθεια να λερωθεί το περιεχόμενο του Πολυτεχνείου, να κατασκοφαντηθεί, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου συνεχίζει να συγκινεί μεγαλύτερες και νεότερες γενιές ως σύμβολο νέων αγώνων στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής του βάρβαρου συστήματος της εκμετάλλευσης που έχει στο DNA του την καπιταλιστική οικονομική κρίση, τον πόλεμο, την ανεργία, την εξαθλίωση. Αποτελεί και σήμερα πηγή διδαγμάτων για την ανάγκη να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την κυβέρνηση, τη διαχείριση του σάπιου συστήματος, είτε φιλελεύθερη είτε με προοδευτικό μανδύα. Σε αυτό το δρόμο τιμάμε όσες και όσους αγωνίστηκαν για την ανατροπή της Απριλιανής δικτατορίας, όσες και όσους θυσιάστηκαν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτά είναι τα πολυτεχνία της γενιάς μας και αξίζει σε αυτό τον αγώνα να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.